Ο προκριματικός αγώνας του Πανελλήνιου Scrabble 2010 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το πρωί στην περιοχή της Καραθώνας. Προσπαθήσαμε να κάνουμε έναν καλό αγώνα σε μια από τις καλές περιοχές του Ναυπλίου, την περιοχή της Καραθώνας, της παραλίας. Μας δόθηκε η δυνατότητα από το Δήμο. Είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση του Δήμου μας και θεωρώ ότι κάναμε μια καλή προσπάθεια η οποία αντικατοπτρίζεται στην επιτυχία των αθλητών και στις επιδόσεις τους. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε μια καινούρια διαδικασία διεξαγωγής αγώνων όσον αφορά τις οργανώσεις με τους Δήμους και τους φορείς και θα τα πάμε καλά. Πάλι θα ζητήσουμε τη συνδρομή του Δήμου στον επόμενο αγώνα που θα κάνουμε. Φαντάζομαι ότι θα είναι στις αρχές του χειμώνα για το νέο πρωτάθλημα του 2011. Η λέσχη μας προσπαθεί τα μέγιστα στην προώθηση του μοτοσυκλετιστικού αθλητισμού και κάνει και μια προσπάθεια μέσα από την ενημέρωση νέων αναβατών, νέων ανθρώπων για την ασφάλεια στην οδήγηση και για ό,τι αυτό απορρέει. Λαμβάνονται προληπτικά μέτρα σε κάθε αγώνα για την ασφάλεια του μοτοσυκλέτου. Βεβαίως, το πρωτάθλημα της ΑΜΟΤΟΕ, της Αθλητικής Ομοσπονδίας Μοτοσυκλετιστών Ελλάδος, οι κανονισμοί του προβλέπουν την άρτια διεξαγωγή και τήρηση των κανονισμών για την ασφάλεια των αγωνιζομένων και του κόσμου που θέλει να δει τους αγώνες. Ο αγώνας αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας και προκριματικός για το μεγάλο τελικό που θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου στην Πτολεμαϊδα. Μιλάμε για το αγώνισμα του Scrabble, που είναι ένα αγώνισμα μεικτής διαδρομής και αντοχής. Μία μισή ώρα είναι ένας γύρος, περίπου 2 ώρες βγαίνει ο αγώνας. Ήταν σε μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή εδώ στην Καραθώνα. Πραγματικά γνήσια διαδρομή, μπορούμε να πούμε Scrabble, δηλαδή μια διαδρομή που είχε τα πάντα. Άμμο, μαλακό χώμα, γρασίδι και πέτρες. Είχε 3 ωραία αλματάκια, σκιερή διαδρομή, δροσερή, ευχάριστη, σύμφωνα με ό,τι είπαν όλοι οι αγωνιζόμενοι και μια πάρα πολύ καλή διοργάνωση από τη Φίλμα. Είμαι στην κατηγορία SB, βετεράνων, έχω τερματίσει πρώτος, ο αγώνας μου άρεσε πάρα πολύ, η διαδρομή επίσης ήταν πάρα πολύ καλή, οργανωμένη, χωρίς κολλήματα του αγώνα, χωρίς εμπόδια, ασφαλής το να μην χτυπήσεις, με συμμετοχές θα έλεγα ούτε πολλές ούτε λίγες, ήταν περί τις 13 συμμετοχές. Καλά ήτανε, αν και θα θέλαμε σε αυτό το χώρο να είμαστε και λίγο παραπάνω. Πολύ καλή προσπάθεια της λέσχης του Ναυπλίου και της οργάνωσης. Ευχαριστούμε σαφώς την κοινότητα, το Δήμο που έδωσε το χώρο εδώ και θα ευχαριστηθούμε και θα έχουμε τη χαρά να ξανατρέξουμε πάλι σε αυτό το χώρο που είναι το Φλεβάρι. Yeah.
Πάμε. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Πάρ' το.